Πολύ καλησπέρα φίλες και φίλοι του NSTV. Κώστας Σαραντόπουλος, pre-game εκπομπή μας είναι κάθε Τετάρτη 8 με 9 για όσους δεν το γνωρίζουν. Δυστυχώς για θέμα δουλειάς είχαμε την απουσία μου την προηγούμενη Τετάρτη, οπότε σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να λύσουμε ό,τι έχει γίνει τις περασμένες αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα που απουσιάσαμε. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια για τον Μίλωνα και για τον Πανιόνιο που ήταν οι δύο ομάδες. Εν τέλει έγινε το ωραίο, το καλό το σενάριο που λέγαμε, να ανεβούν και οι δύο στην Basket League, στην πρώτη κατηγορία, στην Α1 τη λεγόμενη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τυπικά πρωταθλητής του Final Four στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία ο Μίλωνας. Να πούμε ότι επέστρεψε στην Basket League μετά από 23 χρόνια απουσίας. Κέρδισε, ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four της Elite League, καθώς επικράτησε με 87-79 του Πανιωνίου στο κλειστό των Άνω Λιωσίων και πανηγύρισε την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία ύστερα από 23 χρόνια. Να πούμε ότι η ομάδα του Mike Curry μπορεί να μην είχε τον τίτλο του φαβόρη στην αναμέτρηση, έχοντας χάσει μάλιστα δύο φορές φέτος από τον Πανιόνιο στη regular season, ωστόσο κέρδισε το πιο σημαντικό παιχνίδι έχοντας σε τρομερή ημέρα τους MVP του πρωταθλήματος Brian και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Elite League. Να πούμε επίσης ότι ο Πανιόνιος μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, προηγήθηκε μέχρι και 18-5 στα πρώτα 7 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου, αλλά ο Μίλωνας ισορρόπησε αργότερα το παιχνίδι. Το ημίχρονο έκλεισε 41-38 για τους Κιανέρθρους. Δημάκος και Μπάρτ έδωσαν αέρα με συν 5-52-57 για το Μίλωνα, αλλά η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη επέστρεψε εκ νέου και με τον Ντέιβις προσπέρασε με 60-59 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Από εκεί και πέρα ο Μίλωνας ήταν πιο αποφασισμένος στην τέταρτη και τελευταία περίοδο και πλάστηκα έγινε για τα καλά προς το μέρος του. Και μάλιστα ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Μπράιαν έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε για το 78-82 που εκεί ουσιαστικά κλείδωσε την μεγάλη νίκη του Μίλωνα και την επιστροφή του μετά από 23 χρόνια, όπως προανέφερα, στην πρώτη κατηγορία, στην Basket League. Καθώς να πούμε ότι στο υπόλοιπο των δευτερολέπτων έλεγξε απόλυτα το ρυθμό η ομάδα του Mike Curry. Και στο τελικό 87-79 ήταν μια μεγάλη και ιστορική επιτυχία για τον Μίλωνα που επιστρέφει, όπως είπαμε, στα σαλόνια της Basket League ύστερα από 23 χρόνια και τη σεζόν 2000-2001, όπου ήταν και η τελευταία φορά που ο Μίλωνας πρωταγωνίστησε στις μεγάλες κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Να πούμε ότι ο Μπράιαντ ήταν από τους MVP, είχε 23 πόντους με 10 στα 17 δίποντα, 5 rebound, 4 assist, με τον Μπάρτ να σταματά στους 13, 4 στα 4 δίποντα, το Δημάκο στους 12 με 4 στα 6 δίποντα και 1 στα 1 τρίποντο, ο Μελισσαράτος 11 πόντους αντίστοιχα με 2 στα 3 δίποντα και 1 στα 1 τρίποντο και ο Γάιος Κορδίλης με 10 πόντους και 10 rebound που έκανε double-double να ακολουθεί. Αντίστοιχα για τον Πανιόνιο, ο Ντέιβις έβαλε 19 πόντους με 5 στα 7 δίποντα και 1 στα 5 τρίποντα, ενώ ο Μιλεντίγεβιτς είχε 16 πόντους με 4 στα 9 τρίποντα, 5 rebound και ο Κακλαμανάκης 15 πόντους με 5 στα 7 δίποντα και 7 rebound. Να πούμε ότι ο Πανιόνιος, παρότι έχασε από τον Μίλωνα ή έχανε και ο Μίλωνας στον Πανιόνιο, είχαν την δεύτερη ευκαιρία λόγω και του πλεονεκτήματος που τερμάτισε πρώτος ο Πανιόνιος, τον οποίο εξασφάλισε και εκείνος την άνοδο στην Basket League την Κυριακή σε ένα τρομερό μάτς και με μια ατμόσφαιρα εκπληκτική και από τον κόσμο του Πανιωνίου, ο οποίος σε δύο μέρες κατέκλυσε το κλειστό των Άνω Λιωσίων, αλλά και τους οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι κερδίσαν, είχαν δύο τελικούς να πούμε για τον Ηρακλή. Είχε να αγωνιστεί κόντρα στον Ερμή Σχηματαρίου και εφόσον κερδίσει να παίξει μάτς τελικό με τον ηττημένο του Μίλωνα Πανιωνίου. Οπότε είχε δύο τελικούς και δεν είχε δεύτερη ευκαιρία, είχε μία ευκαιρία. Όποιος νίκαγε από το σχηματάρι ή τον Ηρακλή πέρναγε στην τελική φάση για το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου και όποιος έχανε πήγαινε σπίτι του. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι έγιναν πολύ ωραίο Final Four. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες φωνές για τους κλειδάριθμους, πως ο Πανιώνιος συνέβηκε πρώτος, έπαιξε με τον Μίλωνα. Αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Οι αρμόδιοι ξέρουν για αυτό που έγινε. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να το σχολιάσουμε. Εμείς εδώ σχολιάζουμε μόνο μπάσκετ, ούτε διαιτησίες θα πούμε, αλλά ούτε εξωαγωνιστικούς παράγοντες.
Τέλος καλό, όλα καλά, έγινε αυτό που είχαμε πει, ότι θέλαμε δύο ομάδες της Νέας Μύρης να είναι στην πρώτη κατηγορία και θα ήταν το ιδανικότερο, όπως έγινε και στην γυναική ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα που ακολούθησε τον Πανιόνιο και νίκησε τις Αμαζόνες και πήρε και αυτό το δεύτερο εισιτήριο απευθείας στην Volley League των γυναικών. Οπότε θα έχουμε δύο ομάδες των γυναικών στην Volley League και σίγουρα θα έχουμε και δύο ομάδες στην Basket League του χρόνου. Οπότε οι ομάδες εδώ της Νέας Μύρης μας θα πρωταγωνιστούν και θα ανεβαίνουν ακόμα υψηλότερα, στο υψηλότερο βάθος, βάθρο του αθλητισμού και μακάρι ακόμα υψηλότερα, με επιτυχίες πολλές, με πορείες πολλές, όπως μία από αυτή που έκανε ο Μίλωνας φέτος στον Βόλεϊ Αντρών, και μακάρι να έχουμε και στο μπάσκετ και άλλες επιτυχίες. Είχαμε επίσης μεγάλη επιτυχία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο οποίος στέφθηκε για 7η φορά πρωταθλητής Ευρώπης, θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά, και να πούμε ότι η Νέα Σμύρνη ξανά πολύ ψηλά στον αθλητικό τομέα, γιατί έχουμε και το ομάδα του ποδοσφαίρου του Πανιού που ανέβηκε και από ό,τι ακούω θα έχουμε και άνοδο στην κατηγορία για τον Πανιόνιο Αντρών στο βολέι, ο οποίος θα συμπληρώσει, θα γίνει άφηξη των ομάδων από ό,τι ακούγεται τελευταία στη Βόλεϊ Λίγκα Αντρών και θα έχουμε και τον Πανιόνιο, όπως αλλά δείχνουν και το αθλητικό τμήμα, το αντρικό τμήμα βόλεϊ, το οποίο δεν κατάφερε στον Παράζ με τον Όφι να πάρει την άνοδο, και θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω wildcard εφόσον ισχύσουν τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε. Εσείς πάντα μπορείτε να βλέπετε στο αθλητικό κομμάτι του nstv.gr τα πάντα για τον τοπικό μας αθλητισμό. Συνεχίζουμε. Να πούμε για την κυριακάτικη αναμέτρηση που έφερε τον Πανιόνιο στο δεύτερο εισιτήριο νικητή κοντά στον Ηρακλή, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, και την επιστροφή του Basket League. Ύστερα από, από 7 χρόνια και το 2018, δεν κάνω λάθος, 6-7 χρόνια περίπου ήταν η απουσία του Πανιονίου. Να πούμε ότι ήταν ο μεγάλος νικητής στο συναρπαστικό παιχνίδι που έγινε στα Ανολιώσια και επέστρεψε θριαμβευτικά και εκείνος με σκορ 75-70 κόντρα στο Γυραιό στην Basket League. Πριν 4 χρόνια ακριβώς, το 2020 υποβάστηκε από την Basket League και επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός, διοικητικά επίσης αρκετά δυνατός και με υψηλούς στόχους, όπως είδαμε να λέει ο μεγαλομετόχος ΣΚΑΕ. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικά αμφίροπος, να πούμε και για τις ομάδες που ξεκίνησαν αρκετά νευρικά στο σκορ. Ήταν χαμηλό το σκορ στα πρώτα λεπτά, με ένα σερί 6-0 Ηρακλής πήγε στο συν 7 στο 11-18, 2-15 πριν το λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, με πρωταγωνιστές τον Σοκ και τον Παπαρέγκα. Μετά το time-out του κ. Λυκογιάννη, η ομάδα της Νέας Μύρνης απάντησε με τρίποντο του Μιλεντιγεβιτς. Η πρώτη περίοδος έληξε με 22-18 υπέρ του Ηρακλή. Αλλά εδώ θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι ο Μιλεντίγεβιτς για μένα ήταν θεωρητικά ο MVP του Πανιωνίου σε αυτό το διήμερο που έγινε στο Final Four. Εκτός ότι και ο Γκίκας έκανε σπουδαίο παιχνίδι στον τελικό και ήταν ο παράγοντας της επίθεσης του Πανιωνίου που έδωσε και την μαθηματικά την νίκη. Αλλά ο Μιλεντίγεβιτς έχει κάνει σπουδαία πράγματα και έχει πετύχει σπουδαίους πόντους σε κρίσιμο σημείο, οπότε σε αυτόν χρεώνω κυρίως το MVP του διημέρου, ασχέτως ότι ο Πανιόνιος δεν κατάφερε να πάρει την νίκη του Μίλωνα που θα του δίνει τον τίτλο, τον τυπικά πρωταθλητή της Elite League. Οπότε για μένα MVP της Κυριακής θεωρείται ο Μιλεντίγεβιτς και όχι τόσο ο Γκίκας που βοήθησε, εννοείται επιθετικά, ήταν από τους καλύτερους παίχτες, αν όχι ο καλύτερος. Αλλά την όλη τη δουλειά την έκανε ο Μιλεντίγεβιτς και στα δύο παιχνίδια ήταν εξαιρετικός. Οπότε πάω προς τα εκεί εγώ, έτσι είναι η δικιά μου άποψη. Συνεχίζω όμως να πούμε ότι στη συνέχεια του παιχνιδιού, στη δεύτερη περίοδο, ο Πανιόνιος ανέβασε ρυθμό και πήρε προβάδισμα με ένα σερί 12-13 και έκανε το 30-25, ενώ έφτασε διαφορά και σε διψήφιο νούμερο. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως να πούμε ότι ο Ηρακλής επέστρεψε με πρωταγωνιστές του Παπαρέγκα και Κάρι,
Έτρεξαν σε ρή επιμέρους 20-11 και προηγήθηκε 55-56 στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Με συγχωρείτε, εκεί η μάχη ήταν πολύ μεγάλη στο τελευταίο δεκάλεπτο και οι αλλαγές στο προβάδισμα συνεχής, με τον Πανιόνιο μπροστά με 70-68. Με ένα φοβερό φόλο του Κακλαμανάκη, έπειτα από άστοιχη προσπάθεια του Ντέιβις, έγραψε 72-68, 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, σε μια φάση που έγινε οριστικά η πλάστιγκα υπέρ του ιστορικού. Και στη συνέχεια, με μια-δύο βολές του Γκίκα, έγινε το 73-70. Ο Μαστρογιαννόπουλος αστόχησε για τρεις στην επόμενη φάση και ο Χάρης από τη γραμμή των βολών έγραψε το 75-70, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ. Γκίκας και Μιλετήγιοι βγήκαν μπροστά με 23-18 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τον Ηρακλή Παπαρέγκας είχε 18 πόντους σε ένα υπέροχο παιχνίδι επίπεδου Basket League ανάμεσα σε δύο εξαιρετικές ομάδες. Και εκτός ότι παίχθηκε καλό μπάσκετ, υπήρχε τρομερή ατμόσφαιρα από δύο ομάδες που έχουν πολύ λαό από πίσω τους και τους κουβαλάει εδώ και πολλά μα πολλά χρόνια. Να πούμε ότι μετά από μια σεζόν με αρκετές δυσκολίες, ο Πανιόνιος, εκμεταλλευόμενος τη δεύτερη ευκαιρία που είχε μετά την ήττα από τον Μήλο την Παρασκευή, κατάφερε να πετύχει το μεγάλο του στόχο και να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία, εκεί δηλαδή που ανήκει. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιστροφή για τον ιστορικό, ενώ σημειώνουμε πως η Νέα Σμύρνη θα έχει δύο ομάδες του χρόνου στην Basket League. Αν μη τι άλλο, ένα σπουδαίο γεγονός για την πόλη και διαφήμιση και χορηγίες περισσότερες, τηλεοπτικά, δικαιώματα κτλ. Για την ιστορία, να πούμε τα δεκάλεπτα 18-22, 44-36, 55-56 και 75-70. Ουσιαστικά το πρώτο δεκάλεπτο και το τρίτο ήταν του Ηρακλή και το δεύτερο και το τελευταίο και κρίσιμο τέταρτο του Πανιωνίου που του χάρισε και την άνοδο στην Basket League. Λοιπόν, αυτά για το Final Four που έγινε στα Ανολιώσια. Πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για τον τίτλο τον τίτλο του Promote για τον Πανιόνιο και τον τίτλο του πρωταθλητή Elite League για τον Μήλωνα. Όπως καταλαβαίνετε, αντίστοιχα την Παρασκευή είχαμε υποδοχή ροών στο κλειστό Κρυσός πέρσης από τον κόσμο του Μήλωνα, όπως επίσης και την Παρασκευή την αποθέωση στην επιστροφή της νίκης του Πανιωνίου κοντά στην Ηρακλή έξω από το κλειστό του Βαρίκας. Αντίστοιχα είχαμε και εκεί πολύ ωραίες εικόνες με πανηγυρισμούς και είναι αυτά που θέλουμε να βλέπουμε στον αθλητισμό και όχι βία, και ο καθένας να χαίρεται την ομάδα του και να πανηγυρίζει σε ένα επίπεδο όπως είδαμε και για τους δύο. Να πούμε ότι να συμπληρώσουμε ότι και τη μία ανακοίνωση των Πανθύρων για τον Πανιόνιο. Η έδρα του Πανιόνιου είναι μόνο μία και είναι η Νέα Σμύρνη. Ήταν ο τίτλος ανακοίνωσης. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε την ανακοίνωση ότι ο Πανιόνιος επέστρεψε και στο μπάσκετ εκτός από το ποδόσφαιρο. Θα βαρεθείτε να το ακούτε, να το διαβάζετε παντού. Η επιστροφή στη φυσική μας θέση άρχισε μερικές ώρες, αλλά ήρθε κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο σε μια σεζόν απαιτητική. Μια σεζόν που μας έκανε σοφότερους σε πολλά θέματα, αλλά και ακόμα πιο δυνατούς και αποφασισμένους να συνεχίσουμε να γράφουμε τις δικές μας σελίδες. Εκεί όπου έχουμε μάθει ως Panther Club, στις κερκίδες, στα τσιμέντα, στους δρόμους. Ένα μεγάλο μπράβο στους παίχτες και στο προπονητικό επιτελείο, στη διοίκηση, στο μεγάλο Φάνη Χριστοδούλου και στους δύο ανθρώπους που ανέλαβαν το βαρύ φορτίο πριν από δύο χρόνια να επαναφέρουν το Πανιόνιο εκεί που ανήκει, στα υψηλότερα σκαλιά. Ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο της ομάδας που έδειξε την Παρασκευή και την Κυριακή τι σημαίνει οπαδική συμπεριφορά, τι σημαίνει αφοσίωση, κάνοντας πράξη στην υπόσχεσή μας για εκεί ανέρθει η Αθήνα και γεμίζοντας κατά χιλιάδες, μετατρέποντας τα Λιώσια σε Αρτάκης, σε Νέα Σμύρνη, θυμίζοντας τις προηγούμενες γενιές, εικόνες του παρελθόντος και δείχνοντας στις τωρινές, στις μελλοντικές γενιές των Panthers Club, αλλά και σε άλλους περίεργους τι έρχεται. Ο κόσμος του Πανιονίου, οργανωμένος και μη απέδειξε με την παρουσία του την Παρασκευή και την Κυριακή πόσο διψανμένος είναι για καταστάσεις ή για παρουσίες σαν και αυτές των κλειστών των Ολυσίων, μην τον απογοητεύετε ορισμένοι. Η χρονιά θα κλείσει επίσημα στις 25 Μαΐου. Να πούμε ότι ήταν το Σάββατο αυτό που μας πέρασε, με το 8ο Φεστιβάλ Καψούρα για Λιτία, όπου περιμέναμε την οικογένεια του Μπάδες Κλάμπ αλλά και του Πανιονίου να δώσει φροντερό παρόν στο δικό μας πάρτι. Και όντως, παιδιά, το Σάββατο ήταν ένα πολύ ωραίο πάρτι για όσους φίλους πήγανε εκεί στην θύρα 3 πίσω, με συναυλία, με μπύρες, με σουβλάκια. Πολύ ωραίες εικόνες και χαρούμενες εικόνες, γιατί όπως λέμε έχουμε την άνοδο του Πανιονίου σε τρία τμήματα. Μάλλον στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο είναι δεδομένη και περιμένουμε και στον βόλεϊ ανδρών. Με συγχωρείτε, σε τέσσερα, και στον βόλεϊ γυναικών που έκανε και το αίτητο φέτος. Συμπληρώνω αμέσως.
Αυτά, το ιστερόγραφο δεν το διαβάζω γιατί έχει κάποιες λεξιλογίες που δεν πρέπει να ακούσουν στον αέρα. Όπως και να έχει, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση στο nstv.gr, στο site το οποίο μπορείτε να βρείτε διάφορα εκτός και από αθλητικά και πολιτικά και πολιτιστικά και τα δημοτικά, ό,τι εσείς θέλετε. Οπότε αυτό κλείνουμε και με την ανακοίνωση αυτή και πριν βάλουμε και την οριστική τελεία να πούμε ότι το κακό είναι ότι έφαγε πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ στον Πανένο για τα μικροεπισόδια που συνέβησαν στο τέλος του αγώνα, αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί. Πρόστιμο ύψους 10.000 επιβλήθηκε στον Πανιόνιο και στον Ηρακλή αντίστοιχα για τα επεισόδια μεταξύ που έλαβαν χώρο στο κλειστό άνω Ελευσίων αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα κόντρα στις δύο ομάδες. Και αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ μετά έβαλε πρόστιμο και για τον Ηρακλή και για τον Πανιόνιο για τα όσα συνέβησαν μετά το πέρας του παιχνιδιού με την αστυνομία και μεταξύ τους αντίστοιχα. Εντάξει, είναι αυτό που δεν θέλουμε να το λέμε. Εμείς μόνο για μπάσκετ θέλουμε να μιλάμε. Αυτά πρέπει να απέχουν από τον αθλητισμό και να τελειώσουν κάποτε. Είναι μια παρένθεση στο ότι εξαιρετικό Final Four που έγινε και σε εξαιρετικές κερκίδες των Άνω Λιωσίων από κυρίως οπαδούς του Πανιωνίου και του Ηρακλή που έχουν τον περισσότερο λαό. Αντιστοίχως, χωρίς να θέλω να παρεξηγήσω το Μήλωνα και τον Ερμή Σχηματαρίου που κι αυτοί είχαν αντίστοιχα τον δικό τους κόσμο, αλλά σαν λαός και ιστορία ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος είναι σίγουρα σε top επίπεδο από Ερμή Σχηματαρίου και Μήλωνα. Από εκεί και πέρα πολλά συγχαρητήρια στις δύο ομάδες μας στη Νέα Σμύρνη που μας κάνουν περήφανους. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε και τη σημερινή επικαιρότητα. Έχουμε τελικό Conference League στην Αγία Σοφιά κόντρα στον Ολυμπιακό στη Φιωρεντίνα. Έχουμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό που έγινε πρωτάθλητης Ευρώπης ύστερα από 13 χρόνια στο Βερολίνο. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε τρίτη θέση. Πολλά θα πούμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε και κοινό εδώ, πίσω από τις κάμερες. Μπορείτε να πείτε μια καλησπέρα, αν θέλετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, περνάμε στο Final Four. Αυτό που διεξήχθη στο Βερολίνο, όχι αυτό που είπαμε νωρίτερα, γιατί έλεγα νωρίτερα για το Final Four που έγινε στα Λιώσια, που ανέβηκε ο Μίλωνας και ο Πανιώνης. Θα έχουμε δύο ομάδες από τη Νέα Σμύρνη. Περνάμε και στο Final Four του Βερολίνου, εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εκεί που ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 7η φορά. Που έκανε πάλι την Ευρώπη να παραμιλάει. Να πούμε ότι ο ημιτελικός έληξε με 73-67 κόντρα στη Φενέρ Μπαχτσέ. Πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός από τη Φενέρ. Εκτός από την τρίτη περίοδο και λίγο προς το τέλος της δεύτερης, εκεί που η Φενέρ, όπως ήταν αναμενόμενο, έβγαλε αντίδραση και μείωσε μέχρι και στον πόντο προς το τέλος της τρίτης περίοδου, αλλά ο Παναθηναϊκός με ένα μεγάλο τρίποντο του Καλαϊτζάκη κατάφερε να αφισύλει πάλι διαφορά σε επίπεδα 2 τρυπώντων στους 6 πόντους και στο 4ο δεκάλεπτο μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και καθάρισε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ήταν τυπική διαδικασία τα τελευταία 5 λεπτά. Ο Ναν πάλι έδωσε τη χαριστική βολή με ένα τρίποντο και από εκεί και πέρα η Φενέρ πλέον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχαμε τη μόνη άσχημη στιγμή ήταν το αντιαθλητικό του καλάθι χωρίς λόγο πάνω στον Παπαπέτρου. Το μοναδικό μελανό σημείο, χωρίς όμως να μετά εντάξει τα βρήκανε, δώσαν τα χέρια κανονικά. Ήταν πολλά χρόνια συμπαίχτες και στην Εθνική Ελλάδος επίσης συμπαίχτες, οπότε η παρεξήγηση λύθηκε αμέσως. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στο βραδινό παιχνίδι δεν τα κατάφερε με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ εμφανίστηκε αποφασισμένη να τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, από το πρώτο δεκάλεπτο κιόλας. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε την άμυνα που χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι. Μπήκε πολύ νοθρός στο πρώτο δεκάλεπτο και η Ρεάλ ήταν πολύ εύστοχη από τη γραμμή του τρυπόντου. Είχαμε φτάσει σε σημείο να είναι στα 9 στα 12 τρύποντα, εκεί που ο Ολυμπιακός είχε 1 στα 10. Οπότε ήταν φυσιολογικό η διαφορά να ξεφύγει και να ξεφύγει και πολύ, να φτάσει σε επίπεδο 20 πόντων λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και βάζοντας τον Μπαρτζόκα σε σκέψεις το τι πρέπει να πει στο ημίχρονο για να γυρίσει το παιχνίδι και να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός στη διεκδίκησή του. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε έναν άλλο Ολυμπιακό, βελτιωμένο, αμυντικά. Επιθετικά προσπαθούσε να γυρίσει τη διαφορά, άρχισε και την κατέβαζε στα μισά της τρίτης περίοδου και μάλιστα την έφτασε σε επίπεδο να είναι 8 πόντους. Τρεις φορές μάλιστα, απλά και τις τρεις φορές δεν κατάφερε να σκοράρει. Τη μία έκανε επιθετικό φάουλ, την άλλη αστόχησε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν συγκεκριμένα. Και η τρίτη ήταν και η Φαρμαγερή που ο Φάλ έκανε λάθος πάσα, την έδωσε σε κενό αντί για συμπαίχτη του. Οπότε εκεί η Ρεάλ, αφού ο Ολυμπιακός είχε τρεις επιθέσεις συνεχόμενες, δεν γινόταν να μην σκοράρει. Σκόραρε και ξανά στείλε τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους και εκεί σιγά σιγά άρχισε να τελειώνει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρότι πάλεψε στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε, διότι είχε πετάξει ήδη ένα ημίχρονο στα σκουπίδια το πρώτο ημίχρονο, οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά η προσπάθειά του μετράει, τρίτο σε ερεγχόμενο Final Four στα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά δεν τα κατάφερε, πήγε στο μικρό τελικό, νίκησε την Φενέρμπαχτσε εύκολα, αλλά είναι αδιάφορο. Εντάξει, ήταν ένα μάτς τυπικής διαδικασίας, άντε να παίξουμε, να τελειώνουμε, να φύγουμε. Και απλά ο Ολυμπιακός ήταν πιο εύστοχος εκείνο το παιχνίδι, ήταν τελείως αδιάφορο και οι δύο τους έβλεπες, ξέρω εγώ, από τις αντιδράσεις του ότι άντε να τελειώσει το παιχνίδι, βαριόντουσαν κιόλας που παίζανε. Λίγο πιο εύστοχος ο Ολυμπιακός, πήρε το παιχνίδι στο τέλος κιόλας με 3 πόντους. Γιατί να πούμε ότι η Φενέρ εκεί που είχαν με 10 πόντους σε ένα λεπτό το φέρε στον πόντο πάλι. Αλλά εντάξει, πήρε την τρίτη θέση. Τώρα δεν λέει κάτι η τρίτη θέση, ούτε η δεύτερη, ούτε η τέταρτη. Η πρώτη πάντα λέει. Τον πρώτο θυμούνται όλοι. Ποιος πήρε το ευρωπαϊκό. Οι άλλες θέσεις είναι απλά για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις χορηγίες και για να γίνονται και άλλα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα περνάμε στο μεγάλο τελικό. Εκεί που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε πρώτη φορά τη Ρεάλ σε τελικό Ευρωλίγκας. Και ήταν και η 50η κιόλας φορά που συναντιούνται μεταξύ τους στο μπάσκετ σε αγώνα Ευρωλίγκας. Εκεί που ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο όπως ο Ολυμπιακός, δέχτηκε 36 πόντους
Η Ρεάλ ήταν εύστοχη, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε άμυνα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι, προσπάθησε να παίξει άμυνα και να βάλει κάποια σουτ. Το έφερε στους 4 με 5 πόντους, έκλεισε τη διαφορά αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Και φτάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο που έγινε η ολική ανατροπή, εκεί που ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρομερή άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας τη Ρεάλ να πετύχει μόνο 7 πόντους, από εκεί που πέτυχε 36 στο πρώτο δεκάλεπτο μόνο. Ουσιαστικά μετά άρχισαν να βαραίνουν και τα χέρια, δεν μπαίναν τα τρίποντα τόσο εύκολα της Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός έβαζε μεγάλα σουτ εφόσον έβγαζε και μεγάλες άμυνες και έπαιρνε και ψυχολογία. Και φτάνουμε στο τέλος τρίτου δεκαλέπτου να προηγείται με 3 πόντους, 64-61 ήταν από ό,τι θυμάμαι το παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί ο Παναθηναϊκός πέτυχε μεγάλα σουτ. Ευτύχησε να πάει και διαφορά συν 7, μείωσε η Ρεάλ πάλι εκεί στο καλάθι με τρίποντα του Γιούλ. Αλλά μετά ο Κώστας Λούκας έλαβε δράση, ο αρχηγός και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Με δύο μεγάλα τρίποντα έστειλε διαφορά πάλι στο συν 7. Και από εκεί και πέρα ο Ντίνος Μίτογλου με δύο επίσης μεγάλα τρίποντα, κυρίως το δεύτερο. Έστειλε διαφορά στους 10 πόντους 2 λεπτά πριν τη λήξη, που ήταν εκεί η μαχαιριά στη Ρεάλ. Εκεί η Ρεάλ κατάλαβε ότι χάνει το κύπελο, χάνει το ευρωπαϊκό, παραδίδει τα σκύπτρα στον Παναθηναϊκό και φτάνουμε στο τέλος που η διαφορά ξέφυγε, έφτασε μέχρι στους 18. Έναν τρίποντο unfair του Σέρχι Ροντρίγκε στο τέλος πάνω στα πανίδια του Παναθηναϊκού δεν ήταν να κοστίσει κάτι, απλά θεωρείται unfair γιατί είχε τελειώσει το παιχνίδι και απλά σούταρε. Και φτάνουμε στα πανηγύρια, εκεί που ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε, συγκινήσεις, κλάματα, λεσόρ. Είδατε όσοι το είδατε το παιχνίδι, σίγουρα όλοι θα το είδατε, Παναθηναϊκοί και εμείς. Και τον Αταμάν να είναι δικαιωμένος, διότι είπε ότι θα ξεκίνησε, μάλιστα να πούμε ότι από τη σειρά με τη Μακάμπη, που είπε ότι αν δεν περάσω στο Final Four δεν θα είμαι του χρόνου στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, σίγουρα αρκετοί Παναθηναϊκοί το πιστέψαν αυτό ότι θα έφυγε ο Αταμάν, απλά το είπε για να πεισμώσει στους παίχτες. Και όμως του βγήκε, είπε θα πάμε στο Final Four να αποφέρουμε το 7ο αστέρι και το έφερε όντως. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός τώρα θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Έχει τρομερή ψυχολογία, ο Ολυμπιακός θέλει σίγουρα να αντιδράσει και θα αντιδράσει από ό,τι φαίνεται, γιατί τα παίζει όλα για όλα για το πρωτάθλημα. Βέβαια δεν θα έχει το Φάλ, ο οποίος έπαθε κάταγμα κοπόσεως, και ο Μιλουτίνοφ είναι ο μόνος ψηλός, διότι ο Ράιτ έχει δηλωθεί να μην είναι στους τελικούς της Basket League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός πάει με ένα ψηλό στους τελικούς. Πρόβλημα για τον Μπαρτζόκα, που φέτος μπορούμε να πούμε ότι έχει μεγάλη ατυχία στους τραυματισμούς. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έπαιξε ποτέ πλήρης φέτος στο μπάσκετ. Μπορεί να ήταν κάνα δύο παιχνίδια για το Final Four που έπαιξε πλήρης να πούμε ότι δεν έχει τραυματισμούς. Αλλά να πούμε ότι τραυματίστηκε και ο Evans, που είναι η μεταγραφή που έχει κλείσει ο Ολυμπιακός εδώ και ένα μήνα. Ο άνθρωπος έπαθε ρήξη επιγονατίδας 6-8 μήνες. Πέρσι ο ίδιος που είχε επιστρέψει από τραυματισμό είχε πάθει ρήξη αχιλλείου, οπότε εντάξει το παιδί δεν είναι καταραμένο, το μου καταραστεί, δεν υπάρχει αυτή η ατυχία. Περαστικά, αλλά σίγουρα τώρα ο Ολυμπιακός αναγκαστικά θα κινηθεί σε άλλο παίχτη, ή δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς κιόλας. Όπως και να έχει, ελληνικό στοιχείο φέτος κατέκτησε την Ευρωλίγκα, επέστρεψε η Κούπα στην Ελλάδα, είδαμε τους πανηγυρισμούς σε αεροδρόμιο, Ομόνια κτλ. Πομπή της ομάδας μέχρι το ΆΚΑ. Και σίγουρα θέλουμε και άλλες επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει ένα τελικό στο Conference League με τη Φιωρεντίνα. Το Conference League είναι η τρίτη κατηγορία, τρίτη διοργάνωση, όχι κατηγορία, στην UEFA. Champions League είναι το πρώτο, Europa League και Conference. Εντάξει, εδώ που φτάσαμε να πούμε γιατί το Conference είναι ιδανικό για τις ελληνικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι είμαστε για κάτι άλλο παραπάνω αυτή τη στιγμή. Καλά, το Champions League δεν το συζητάω καν. Είναι ένα τρελό όνειρο. Το Europa League, εντάξει, κουτσά στραβά. Άντε να πάρουμε μια πρόκριση, και αν την πάρουμε. Δεν πήρε καμία ομάδα φέτος πρόκριση στο Europa League, παρότι είχαμε τρεις εκπροσώπους. Και το Conference, από ό,τι φαίνεται, είναι τη μόνη οργάνωση που μπορεί να φτάσει μακριά μια ελληνική ομάδα. Έφτασε ο ΠΑΟΚ άλλη μια χρονιά φέτος, το έχει κάνει και πρόπερση. Και ο Ολυμπιακός έφτασε στον τελικό και διεκδικεί σε μία ώρα από τώρα το πρώτο του ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο και το πρώτο ευρωπαϊκό ελληνικής ομάδας στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε, είναι δύσκολο παιχνίδι. Καλή επιτυχία έχουμε στην ελληνική ομάδα.
τον Ολυμπιακό. Ο Πάπα Αρένα, έτσι, είδαμε τις εικόνες εκεί. Εντάξει, στους φίλους ΑΕΚ δεν αρέσουν αυτές οι εικόνες. Δεδομένο. Εντάξει, ξεκάθαρα και ο ΑΕΚ, άμα έπαιζε τελικό σήμερα στο Καραϊσκάκι, δεν θα ήταν και το ότι καλύτερο να βλέπεις. Όχι ότι πρέπει να γίνουν επεισόδια, καμία σχέση. Απλά εντάξει, ξέρεις, σαν εμφάνιση δεν το έχεις συνηθίσει να το βλέπεις αυτό στα ελληνικά γήπεδα. Να βλέπεις και Ολυμπιακούς, με να παίξει Παναγιώτης Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και να δούμε τα παλιά Παναγιώτη με Ολυμπιακούς. Θα γίνει αυτό κάποτε. Μακάρι κάποτε να γίνει. Στην Αγγλία είδαμε τώρα τελικό κυπέλου. Τελικό κυπέλου έπαιξε η Manchester United Manchester City στο Wembley και είχε οπαδούς και των δύο ομάδων που μισιούνται αυτές οι ομάδες. Και το πήρε η United, έτσι έκανε και την έκπληξη. Παρότι να πούμε ότι η United φέτος είναι ένα μαύρο χάλι. Αλλά εντάξει, πήρε το κύπελο, έσωσε τη χρονιά, βγήκε η Ευρώπη μέσω κυπέλου λογικά. Νομίζω βγαίνει η Ευρώπη αυτό το κύπελο. Έχουν και 2-3 στην Αγγλία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει κάτι γιατί η United που θεωρείται μεγάλη ομάδα δεν είναι, το FA Cup δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ούτε Champions League ήταν, Europa League διεκδίκησε, αλλά έφυγε όπως πήγε. Εκτός Ευρώπης πάλι. Δεν ξέρω, ήταν και στο Europa League ή όχι φέτος η United. Δεν ήταν, εκτός Ευρώπης. Την έβαλε και Ευρώπη. Οπότε άλλη μια χρονιά ήταν χαμένη. Ευτυχώς πήρε το κύπελο και έσωσε τουλάχιστον την Ευρώπη γιατί δεν θα έβγαινε κιόλας. Και αφού φερνάμε από το τελικό, κοιτάξτε σύγκριση τώρα, τελικό κυπέλου Αγγλίας είναι τελικό κυπέλου Ελλάδας. Μεγάλη σύγκριση, καμία σχέση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός σε ένα άθλιο ποδόσφαιρο που είδαμε. Νομίζω ο κάθε οπαδός πρέπει να έβαζε στα μάτια του κολλήριο. Επικράτησε με γκολ του Βαγιανίδη στο 92. Σε ένα μάτς που κρίνανε τη διαιτητή, την κυρία Φραπάρ. Εντάξει, κάποιοι την είπαν ότι ήταν καλή, άλλοι την είπαν ότι δεν ήταν καθόλου καλή, ότι δεν ήξερε ότι τίναξε το παιχνίδι στον αέρα με τις κόκκινες. Από εκεί πέρα για μένα κατά την άποψή μου ήταν και οι τρεις ήταν καθαρές κόκκινες, ότι όντως μετά τη δεύτερη κόκκινη που πήρε ο Άρης έχασε λίγο το παιχνίδι, το έχασε, γιατί σε κάθε πτώση ποδοσφαιριστή έδινε φάουλ και πέθανε όλοι πάνω της και έβγαζε κάρτα. Δηλαδή είχα φοβηθεί σε κάποιο σημείο ότι θα παίξουν στο τέλος 7-7 και θα διακοπεί το παιχνίδι. Είχα φτάσει στο τέτοιο σημείο που το έβλεπα. Από εκεί και πέρα, όταν ο Άρης έμεινε με 9 παίκτες, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι ανώτερη ομάδα, έχει ανώτερες κλάσεις ποδοσφαιριστών. Και δηλαδή φαινόταν τον γκολ ότι άμα δεν έμπαινε στην κανονική διάρκεια θα έμπαινε στην παράταση. Ο Άρης παρακαλούσε να φτάσουν τα πέναλτι, έτσι πως έπαιζε τουλάχιστον. Και ό,τι μπορούσε να κάνει από αντεπιθέσεις. Και έφτασε να το πληρώσει στο τελευταίο λεπτό, στο 96 και 10, που ο Βαγιανίδης η χρυσή αλλαγή, γιατί αναδείχθηκε η χρυσή αλλαγή, πέτυχε τον γκολ και ήταν ο MVP. Δηλαδή, φαντάσου, βγήκε MVP επειδή πέτυχε τον γκολ. Δηλαδή, αν τελειώνει το match, ας πούμε, 2-0, ας πούμε, 3-0, μπορεί να βγει MVP οποιοδήποτε. Βγήκε MVP επειδή έβαλε τον γκολ, όχι ότι άξισε κάποιος ποδοσφαιριστής από τους 21 να βγει MVP. Για το χάλι που βλέπαμε, ας πούμε. Γιατί εντάξει, ήταν χάλι μαύρο, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Όσο πιο σεμνά γίνεται. Αυτά. Πήραμε και το κύπελο. Ωραίο διήμερο για τους Παναθηναϊκούς. Κύπελο στο ποδόσφαιρο, παρότι δεν το πολύ. Το ποδόσφαιρο δεν του πολύ άρεσε το κύπελο, το μπάσκετ ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά τουλάχιστον έσωσε μια χρονιά ο Παναθηναϊκός, γιατί θα είναι και του χρόνου σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα δούμε γιατί έχει προγραμματικά το καλοκαίρι. Μακάρι και οι τέσσερις ομάδες να είναι σε ευρωπαϊκούς ομίλους και να ανεβαίνουμε ακόμα υψηλότερα βαθμολογικά. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο τρίτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.
επιστρέψαμε. Να πούμε και την 11η του Ολυμπιακού για το μεγάλο τελικό. Τζολάκη στέρμα, Ροντινέ αριστερά, Κάρμο και Ρέτσο στα στόπερ, Ορτέγκα αριστερά, δεξιά ο Ροντινέ, Ιμπόρα αμυντικό χαφ, με Έσε, Τσικίνιο μπροστά τους μαζί με Φορτούνι, όχι, Φορτούνι σε εξτρέμ, δεξί, από Ντένις αριστερό και Ελκαμπή μπροστά, κλασική 11η Ολυμπιακού τα τελευταία παιχνίδια. Αυτός πήγε και με την Άστον Βίλα. Οπότε βλέπουμε ήδη εδώ και πλάνα από το Πάπα Αρένα, που έχει γίνει κόκκινο από τη μισή μεριά και μόβα από την άλλη μισή. Εντάξει, πρωτόγνωρα πράγματα ζούμε. Τελικό Conference League στην Ελλάδα, δεύτερος τελικός. Να πούμε ότι το 2007 έχει γίνει ο τελικός τελικών στην Αθήνα, το Milan Liverpool, για όσους θυμάστε. Το είχε πάρει η Μίλαν με 2-1. 2-1 ή 2-0, πώς είχε, δεν θυμάμαι. 2-1. 2-1. Οπότε το είχε πάρει η ιταλική ομάδα δηλαδή. Αυτό είναι κακό άμα το πάμε με την προϊστορία σε τελικούς της Αθήνας. Εντάξει, δεν θέλουμε να το πούμε ότι να το πάρει η Φιωρεντίνα, αλλά άμα κοιτάμε την. Μ' αρέσει να κοιτάω την προϊστορία γενικά. Όπως στο μπάσκετ, ας πούμε, η Ρεάλ που βγήκε πρώτη. Στην Ευρωλίγκα δεν το πήρε φέτος. Ο Ολυμπιακός βγήκε πέρσι πρώτος, δεν το πήρε. Το χάσε και με πολύ κακό τρόπο ο Ολυμπιακός πέρσι. Ο Γιούλ το έβαλε buzzer beater στο τελευταίο δευτερόλεπτα. Μάμε ποιος άλλος ήταν. Η Εφές πρόπερσι βγήκε πρώτη, δεν το πήρε. Η κατάρα της πρώτης θέσης. Το μόνο που έσπασε φέτος ήταν στα playoff στο μπάσκετ, ότι δεν έσπαγε ποτέ, ότι αν πήγαινε πέμπτο match, ο γηπεδούχος δεν είχε χάσει ποτέ. Ήταν 19-0 του σερί. Ο Ολυμπιακός και η Φενέρ το σπάσανε. Η Φενέρ νίκησε τη Μονακό, πέρασε και η Final Four, και ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα, μέσα στη Βαρκελόνη, πέρασε ο Ολυμπιακός στο Final Four. Έσπασε αυτό φέτος. Ελπίζω του χρόνου, αν μία από τις δύο ελληνικές ομάδες κατακτήσει πάλι την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα, να πάρει και την Ευρωλίγκα. Αν πάει στο Final Four και όχι να, εκεί να σπάσει κατάρα με, με την πρώτη θέση. Λοιπόν. Α, να ενημερώσουμε κιόλας ότι υπάρχει ούτε ΙΣΑΠ ούτε μετρό τίποτα, λόγω τελικού έχει παραλύσει η μισή Αθήνα. Εντάξει, ευελπιστώ να πάνε όλα καλά για να μην έχουμε επεισόδια στο τέλος. Μόνο αυτό δεν θέλουμε. Γιατί βλέπω στο τέλος να κλείνει το πρωτάθλημα, μια και καλή στην Ελλάδα, να παίζουμε μεταξύ μας φιλικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Την άλλη Τετάρτη θα τα πούμε πάλι, 8-9, στο pre-game, εδώ, στο NSTV. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με ακούσατε. Είδα και τα μηνύματά σας του Αντώνη από Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚτζής, πανηγυρίζει το πρωτάθλημα και κάνει και καζόρα στον Άρη. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, να περνάτε όλοι καλά. Καλό βράδυ.